Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι της κοινότητας Λιμπιών. Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την κοινότητα το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε σωρία προβλημάτων με τουλάχιστον 20 υποστατικά να έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε βγει στους δρόμους, έχουμε δεχτεί αρκετά περιστατικά τα οποία δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν. Υποστατικά τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Σήμερα μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και οι οργικές καταστροφές σε δέντρα και χωράφια. Έχουμε επιθεωρήσει τους δρόμους τους αγροτικούς είναι κατά 90% καταστρεμμένοι. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης βρέθηκαν στην περιοχή καταγράφοντας αναλυτικά τις κτηριακές ζημιές. Ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται καταγραφή των ζημιών και στα αγροτεμάχια και τις καλλιέργειες από το Υπουργείο Γεωργίας και τις αγροτικές οργανώσεις. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής, αυτή θα προωθηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και θα γίνει αξιολόγηση και θα μελετηθούν τυχόν αποζημιώσεις προς τους επηρεαζόμενους πολίτες. Αναμένουμε να μας βοηθήσουν να πουλώσουμε τις πληγές. Ευτυχώς δεν έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι. Είναι βοηθητικά κτίρια στις αυλές, είτε υπόστεγοι χωροί, είτε υπόγειοι, οι οποίοι ένεκα και της διακοπής του ηλεκτρικού δεν λειτουργήσαν οι αντλίες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα υπόγεια τους. Καταγράψαν τις ζημιές, εντάξει, που για μέσα εκεί αναμένω. Ελπίζω ότι το κράτος ενάρτη να βοηθήσει όσους υποστήκαμε τις ζημιές. Παρά το γεγονός ότι από τις έντονες καιρικές συνθήκες επηρεάστηκαν και μερικά υποστατικά στο κήτη της επαρχίας Λάρνακας, όπως ανέφερε στον Αντένα ο κοινοτάρχης Κητίου Σάβας Ταντής, δεν χρειάστηκε να επισκεφθούν την κοινότητα συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης για καταγραφή των ζημιών. Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα. Μπορούμε να πούμε μόνο σε έναν δρόμο, στη λεωφόρο Κητίου, από τη βροχή, 2-3 υποστατικά δέχτησαν μικρές ποσότητες νερού. Την ίδια ώρα, η πυροσβεστική υπηρεσία, μέσα από ένα φιλμάκι που έδωσε στη δημοσιότητα, καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν στα στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης από τις πλημμύρες, όπως τον καθαρισμό στις χάρες ομβρίων υδάτων και στις υδρορροές.